ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Πάμε να κάνουμε μεσημεριανό μου χαμπέτι, πάμε να κάνουμε παιχνίδι, πάμε να κάνουμε χαβά, να κάνουμε σουλουμπουτρούχουμ και καραπιπερίμ στο πρώτο 20 λεπτό. Και στο δεύτερο να βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο να μιλήσουμε για όλα όσα γίνονται, όλα όσα εκτιλήσονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν μας αφήνει ποτέ, μα ποτέ να πλήξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες που κάνουν τα πάντα για να μας τροφοδοτήσουν. Γι' αυτό παχαίνουμε, επειδή έχουμε συνέχεια τροφή για σχόλια και την τρώμε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει δίαιτα γι' αυτό. Και έτσι θα βγάζουμε από τον αέρα. Ελάτε, κοπιάστε. Τι έχουμε σήμερα στην ώρα μας, στο 2-3, στο ποιος αυτός 1-0. Έχουμε 3 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Λάρισα. 3 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Λάρισα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αγωνιστική και πάλι, Super League. Και επίσης μία σακουλάρα κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης, εκλεκτά, πεντανόστιμα, διαλεκτά, ζηλευτά, σουξουμούξου. Να γεμίσετε το τραπέζι σας με τσιτσί, να το γεμίσετε με υπέροχα εδέσματα. Και έτσι να έχετε τη δυνατότητα να φάτε όμορφα πράγματα πεντακάθαρα από τον ένα χορηγό. Έτσι, που έχει το εστιατόριο Αθηνά, πεντανόστιμα εκλεκτά όλα στην πλατεία Τεψιθέας Αμπελοκήπων 10, 2310-606-55, ψητοπολείο Αθηνά, κρέατα το Κρεοπολείο Μιχάλης και Climart Home 917-646, κλιματιστικά, αδλίες θερμότητας για κλίμα, για ψήξη, για θέρμαση, αλλά και ηλεκτρικά στη Γραβιάς 67. Δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά. Αυτή την εβδομάδα, θα το ξέρω αύριο μεθαύριο, θα κληρώσουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Καϊμάκ Τσαλάν στον Λίθο. Μίλησα με τον φίλο μας τον Κώστα και μέσα στη εβδομάδα το έχουμε σήμερα. Όμως επειδή έχουμε εισιτήρια και έχουμε κρέατα, παίζουμε για αυτά. Ένα τυχερός θα ακούσει το όνομά του στο τέλος, με το που θα τελειώσει η εκπομπή. Θα ακούσει το όνομά του, θα έχει κερδίσει τα κρέατα. Και τρεις από εσάς που θα έχετε πάρει από ένα εισιτήριο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Ξεκινάμε. Πάμε να κάνουμε χαβά, να κάνουμε μουχαμπέτι. Γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το Good Village. Φίλε, κατευθείαν, αδερφέ μου, κατευθείαν. Τι κάνουμε. Κωστή. Ναι. Δεν ξέρω, 10 λέξεις είπες την Παρασκευή, επειδή δεν πρόλαβα, δεν μπορούσα να ακούσω. Είπες 10 λέξεις. Για το φίλο, ποιος είναι που παίρνει. Για το στρατό. Ναι, βγάλτε τώρα. Δεν είπα, του τις λέω τώρα. Του τις λέω τώρα. Πριν λοιπόν, πριν αρχίσουμε, μπράβο. Τεμπεσίρι, Μπαλωθιά, Κλάμα, Ιδονή, Τεμπεσίρι, Κλάψα. Τι άλλο είπα? Τεμπεσίρι, Κλάψα, Μπαλωθιά, Ιδονή, Σάβας, Όνειρο, Μπουλκουμές, Κομοδίνο, Μουστάρδα. Πόσες έχω πει, 1, 2, 3, 4, 5, άλλη μία. Άλλη μία. Και αποχώρηση. Τον έστεισες. Τεμπεσίρι, Κλάψα, Μπαλωθιά, Ιδονή, αποχώρηση, Σάβας, Όνειρο, Μουστάρδα και Κομοδίνο. Σωστά. Σωστά. Τώρα αν είναι μία παραπάνω, μία παρακάτω, δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω. Να παίξουμε, να σου δώσω εγώ 5. Να μου δώσεις εσύ, έτοιμος είμαι. Κάτσε. Ωραία, γράψε. Να με βάλω και αντίστροφη μέτρηση. Περίμενε. Γράψε. Να αγχωθώ. Λοιπόν, πες, μπιζού, ναι. Μπιζού, ναι. Κοιμάς. Κοιμάς, ζαλίτης. Χορτοκοπτικό. Χορτοκοπτικό, ναι. Πειραιάς. Πειραιάς. Και ποιος, κάνουμε έτσι για την εκπομπή μας, ποιος. Και ποιος. Τέλεια. Πάμε. Οι τίτλοι που έχει πάρει η ομάδα από τον Πειραιά δεν είναι γνήσιοι, είναι μπιζού, είναι από μίμηση. Και επειδή πρέπει να βρω μία ομοιοκαταληξία με το θρύλο και ο Πειραιάς, ο Κοιμάς και ο θρύλος και ο Πειραιάς με βοηθάει, θα τα πω αυτά και ποιος μου έχει δώσει τις λέξεις, αυτός 1-0, βγαίνω στον κήπο μου με το χορτοκοπτικό να κόψω και τα χορτάρια μου. Αυτά που λες. Δώσε και ένα γκόγκ. Το λατρεύω τον γκόγκ, φίλε, είναι... Κωστή! Νιώθω ότι η κοιλιά μου μεγαλώνει και γίνομαι 200 κιλά καραφλός. Τυλιγμένος από πορτοκαλί σε εντόνια. Κωστή! Έλα, γόρι μου, έλα. Το κορίτσι μου τι κάνει? Το κορίτσι σου, φίλε, εδώ την έχω, νάτι. Εδώ, έτσι, εδώ. Να τι κάνω χαλάκια, εδώ. Να εδώ. Μου την προσέξεις, η ζουμουσόλα κοτσαρίνα. Να μου κονσόλα, ζουμουσόλα κοτσαρίνα. Ελένη, γλύκα τζερβελέρ. Αυτά. Δώσε λίγο τα τρία τελευταία. 7-19, Πέτρος.
Έγινε Πετράν, σε χαιρετώ. Καλέμε, καλό. Γεια σου Πετράν, γεια. 23-10-287-888 μπαίνετε σε κλήρωση. Για τρία εισιτήρια. Για τον αγώνα πάω κλάρι σας. Ωραία, τα εξηγώ. Και για μία σακουλάρα κρέατα του Κροπολίου Μιχάλης. Ούτε δύο εκπομπές, ούτε δύο μέρες, τίποτα. Μπαμ, μπαμ. Τώρα, γεια σας. Ναι. Και κλάμα, κύριε παιδάκι μου. Είμαι λοιπόν καθισμένο στον ακάλυπτο και πήρω το φραπεδάκι μου τις 36 ζάχαρες και πού δεν κλαμπούν το φόβο. Και βλέπω τον Ολυμπιακό. Και κλάμα, κύριε Σουλή, ρε παιδάκι μου, να μου πολύ κλάμα, ρε παιδάκι μου. Και αισθάνομαι ανοικημένος, ρε παιδί μου, γιατί δεν με παίζουν πια 200-0 και χωρίς άξιση. Και λένε όλοι και λένε, και λένε. Κλάμα, ρε παιδί μου. Και κλάμα, σου λέω. Τα έτσι, τον έτσι, σου λέω. Ια, ζούσα το λουγάκι. Λοιπόν, έχουμε ζούσα το λουγάκι. Σούχο, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μάλλον, όχι, 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 όχι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό που θα βάλω τώρα. Μπεναΐς, λαχβάτ, χέλουε. Ξανά. Μπεναΐς, λαχβάτ, χέλουε. Τρεις λέξεις, τι μπορεί να σημαίνουν. Αρχικά, σε βοηθάω, σε βοηθάω. Είναι τρία γράμματα. Μπεναΐς, λαχβάτ, χέλουε. Χέλουε. Σε ξαναβοηθάω. Είναι τα τρία γράμματα που είναι κάτω από τα τέσσερα. Τα τέσσερα είναι ΠΑΟΚ, Παθεσσαλονίκη, Αθλητικό Ομιλητή των Τριμών. Τα τρία γράμματα που είναι από κάτω, τι μπορεί να είναι. Άκουσα αράβικα, τι μπορεί να είναι αυτό. Μπεναΐς, λαχβάτ, χέλουε. Για σκέψου λίγο. Έχει σχέση με την πρωινή εκπομπή αυτό. Άκου ξανά. Μπεναΐς, λαχβάτ, χέλουε. Τι μπορεί να σημαίνει. Άντε, σε βοηθάω πάρα πολύ. Το πρώτο γράμμα είναι. Το πρώτο γράμμα είναι ζήτα. Λαχβάτ, χέλουε. Αντίο ζωή. Το πρώτο γράμμα είναι ζήτα, λέω. Άλλα δύο γράμματα είναι. Ζου. Ζου μου ζου. Έλα ρε φίλε. Καλημέρα. Με μπέρδευσε γιατί εγώ πήγαινα σε άλλα πράγματα το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να... Να φίλε, κάνω τέτοια. Να με κατάλαβες. Πάρ' το χειροπρόγραμμα σου. Σου κάτι στο Viber, άμα το βάλεις θα κλάψεις. Άμα το βάλω θα το δω. Θα κλάψεις, ναι, πολύ κλάμα έχει, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, το ξανακούμε, το ξανακούμε. Ζου μου σου στα αράβικα, άκου. Μπεναΐς, λαχβάτ, χέλουε. Τέλεια. Α, σαλαμαλάκι, μα έτσι είναι. Το έχω και στα σουαχίλι, άκου. Τα έχεις. Όπα, όταν κουνάει το κεφάλι με αυτό το... Πώς έκανε ο Καμπούρης βολές το 87. Ότι ο Θεός και η ψυχή μας. God and our soul. Λοιπόν, ο Καραντίνας θα μας πει. Το ζούμε μεγάλες στιγμές σε σουαχίλι. Πάμε. Σύστη. Χριστίδου. Κάπως έτσι. Ξανά πάμε. Στήση. Στήση είπες. Στήση, ναι, ναι, μεγάλη κιόλα. Όχι ρε, στήση. Εγώ στήση ακούω. Στήση. Εσύ ότι δεν ακούσα. Ότι όσον ηρεύεται. Επειδή είναι ψηλά το φρόνημά μου, γι' αυτό. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Έλα, πάμε, το λες από τώρα. Πάμε, ξεκίνα. Εγώ να το πω. Όχι ρε, εδώ ο άλλος μέσα. Κουίση. Α, μας βρες. Κουίση. Ουακάτι. Ουακάτι. Σισι, ουακάτι. Πάρα πολύ ωραία. Μας είπες τους τέσσερις από την αρχική δεκάδα της Εθνικής Μαλαισίας. Θέλω τώρα να το πεις μία. Κεντρική άμυνα. Ειδικά ο... Γεια σου Δημητράκη μου. Γεια σου Δημητράκη μου. Να μου πεις ότι γουστάρεις. Ότι γουστάρεις φίλε. Λοιπόν, τι σημαίνει Master Blessing Player. Master Blessing Player. Master Blessing Player. Ναι. Έλα ρησινό είναι αυτό. Όχι, πραγματικό είναι αμερικάνικο, το ξέρω και 30 χρόνια. Για πες. Αρχιμάστορας μη. Σουρβαρά τώρα. Και τα αράβικα, ναι, λέγεται μάνιακ. Πώς λέγεται ο ταξιτζής στα αράβικα. Ταξιτζής στα αράβικα, ε. Χατζιλε χέμελε χιλιμπλε χάλε. Κοντά είσαι. Τι σημαίνει αυτό. Σταμάτα ρε, σταμάτα, δεν με βλέπεις. Ο ταξιτζής στα αράβικα είναι ο Μαρταρίφ. Μαρταρίφ. Να σου πω ακόμα ένα τελευταίο. Το διαζύγιο στα αράβικα. Το διαζύγιο. Άντε γεια. Κοντά είσαι. Αυτό μα τους πούμε το φαφίγουν. Άντε γεια. Δημοτικά τους τα λόγια να πούμε. Το διαζύγιο στα αράβικα είναι τα χάλα τα χάλασα. Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Να σου πω κάτι τελείως άσχερο. Να μου πεις άντε και να πάμε στον επόμενο. Σύντομη, σύντομη. Είναι κάτι ευχάριστο.
πριν καμιά 25 χρόνια, εγώ με άτομο που δεν μαλώνω με τίποτα, είμαι ήρεμος γενικός. Ναι. Αλλά άμα μου στρέψει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, άλλο καπέλο. Ναι, 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 καλά, εντάξει. Okay. Ήμουν στη Χαλκιδική, σε ένα ξενοδοχείο, είχα κάποια φίλη στο ξενοδοχείο. Τώρα εγώ είμαι ένα αλλού, βέβαια πήγαινα εκεί πέρα και είχε μπαράκι, πισινούλα κλπ. Πάμε, ναι. Και σκάει με τι ένα τύπο να πούμε με κουστούμι και έτσι, από Αθήνα. Και πιάνω κουβέντα τώρα. Και κάποια στιγμή με λέει ότι η ομάδα είναι και τέλος πάντων προσπαθώ να του εξηγήσω κάποια πράγματα και αυτό δεν με καταλαβαίνει. Α, το λέω, δεν καταλαβαίνει, το λέω εσύ. Τι ό,τι θες να πεις και θα κοινά να πουλάει λίγο μου, ή τον πιάνω που είναι με το κουστούμι, το ρίχνουμε στην πισίνα κανονικά. Μάλιστα. Έχουν πεθάνει στο γέλιο όλοι. Ναι. Και αυτό βγαίνει έξω. Κουστούμάτος πισινάτος. Βγαίνει έξω, ναι. Ναι, βγαίνει με φιλαράκι, μου λέει, πουλή ξεγεμένε σε μου λέει, μου λέει. Θα αρχίσει να σε πάρω στην Αθήνα, πάμε σε καιρό, σε γύρω σε κάνω το φύγιο, το λεφτή ξανά πάλι μέσα. Γεια σου Δημητράκη! Γεια! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Παίζουμε για ακόμα 10 λεπτά για μία σακούλα κρέατα από το Ακροπολίου Μιχάλης και για 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισας. Επιστροφή στη Super League, επιστροφή στο πρωτάθλημα, επιστροφή στην Τούμπα για ένα μάτς το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει, οπωσδήποτε μόνο νίκη, για να πάμε μετά να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι απειλούν ότι δεν θα κατέβουν. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα φύγουν. Τολμούν! Άραγες! Με σίγμα στο τέλος. Δεν ξέρω αν τολμούν, δεν ξέρω. Έχω, το έχω και στα σουηδικά, το ζουμού σου. Ακούστε λίγο. Που είναι το μότο μας, που είναι το όλο μας το είναι, που είναι όλη μας η κοσμοθεωρία, που είναι όλη μας η αντιμετώπιση. Τώρα έρχομαι στην γραμμή, έρχομαι. Μόνο στα θέματα του ΠΑΟ γενικότερα, έτσι. Έχουμε γράψει, θα πεις τώρα το ζούμε μεγάλες στιγμές στα σουηδικά. Σωστά. Στα σουηδικά, ναι. Περίμενε. Στα λοιπόν, σουηδικά, ναι. Λοιπόν, ζούμε μεγάλες στιγμές στα σουηδικά. Πάμε. Μου μοιάζει με δεξί μπακ της Γκέτεμπορκ που έπαιξε δανεικός για λίγα φεγγάρια. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Γεια σας, ο φίλος μου Γιάννης από τη Στοκχόλμη είναι αυτός. Έλα παρακαλώ, γεια σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς. Εδώ Θράσος. Γεια σου κύριε Θράσο. Γεια σου. Τι κάνετε παλικάρι. Άνθρωπέ μου, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εδώ είμαστε. Καλά. Εδώ είμαστε. Έχω μεράκια σήμερα. Θα πούμε ένα τραγούδι. Δεν τραγούδησε την Παρασκευή και είχα παράπονα από τον κόσμο. Παίξατε, λέμε, με, τι είχαμε παίξει, με quiz παίξαμε, με μπάγερ, με πέναλτι και τέτοια. Ναι, ναι, δεν θέλω να με βαρεθείτε κιόλας γι' αυτό. Όχι, όχι, αλίμονο, αλίμονο. Θέλω να πω κάτι, επίτρεψέ μου, άνθρωπέ μου. Ναι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βγαίνει συχνά και κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να νιώσουμε γι' αυτό ενόχληση ή να πρέπει να νιώθει ενοχές επειδή θέλει να είναι στην παρέα μας τηλεφωνικά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, είτε επειδή δουλεύει, είτε επειδή ντρέπεται, είτε επειδή οτιδήποτε τέλος πάντων. Ναι. Όλοι είναι ακροατές μας, όλους αγαπάμε, όλους σεβόμαστε. Και να σέβεται και ο ένας τον άλλον, έτσι. Και αυτούς που βγαίνουν. Πολλές φορές. Ναι. Θέλουμε και να βγούμε και λέω ας κάνε να βγει κανένας άλλος. Μην βγει κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν. Τι παίζουμε λοιπόν, σήμερα. Θα πω ένα τραγουδάκι, ναι? Δύο στιχάκια, ναι? Και θέλω να συνεχίσεις αλλά να μου πεις ποιος έχει γράψει τη μουσική, ποιος τους στίχους και ποιος το τραγούδησε καλύτερα από όλους. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Αν το ξέρω. Αν το ξέρω γιατί δεν έχω απεριόριστο ρεπερτόριο. Αν δεν το ξέρεις, ναι, θα σου πω εγώ. Για πάμε, για πάμε. Απορωμεμένα. Απορώ, που σε θέλω ακόμα, απορώ, κάνεις το σαλάθι και θα συγχωρώ, σαν βροχή το κόμμα σε ζητώ. Υπέροχος. Για συνέχισε. Απορώ με την καρδιά μου. Άρε Κωστή. Έχει να φωνά, φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Το χειροκρότημα πηγαίνει σε ένα άνθρωπέ μου γιατί κάθε φορά μας ταξιδεύεις και όπως μου είπες μικρός δεν είσαι. Είσαι 80 πλάς. Έτσι, όπως μου είπες κάποια άλλη στιγμή. 80 φεύγα. 80 φεύγα, 80 φεύγα. Αυτό πρέπει να το έχει γράψει. Όχι πρέπει. Νομίζω το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος. Ναι. Είμαι σίγουρος για την μουσική. Για τους στίχους δεν είμαι σίγουρος. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Χριστοδουλόπουλος, αλλά η μουσική είναι σίγουρα Πάριος. Πιθανό να είναι και η στίχη. Στίχη και μουσική ο Πάριος, ερωτιάρης και σε αυτά, ναι, να πούμε. Ναι, ναι.
Ωραία, ναι. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 108 και να σε καλά, παλικάρι μου. Γεια σου, κύριε Θράσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Αυτά είναι ρε παιδιά. 2310-287-888. Προλαβαίνουμε ακόμα μια-δυο γραμμούλες μέχρι το διάλειμμα. Θα έχουμε πέρα από τη σακούλα κρέατα που θα κληρώσουμε από το κρεοπωλείο Μιχάλης, να γεμίσετε το τραπέζι σας με εξαιρετικά μπιφτεκάκια, με σουτζουκάκια, με σουβλάκια, με παντσέτες, με υπέροχα να πούμε παϊδάκια, τα πάντα όλα υπέροχα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Κληρώνουμε 3 εισιτήρια και μέσα από τα μηνύματα, έτσι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, γιατί στις 10 παρακάτι ψηλά θα βγάλουμε τους 3 νικητές. Το έχω και στα βουλγάρικα, εννοείται ρε παιδιά. Ένα δύο, φτιάξε μου λίγο το σίγμα. Λοιπόν, Θόδωρε, Θεόδωρε, Αλεπίδη, Θεόδωρε, αδερφέ μου. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Στα βουλγάρικα, ζούμου σου, ζούμε μεγάλες στιγμές, πάμε. Ζιβέμ, γκολέμι, μομέντι. Έτσι. Ζιβέμ. Την κολεμά δεν ξέρω. Ζιβέμ, γκολέμι, μομέντι. Ζιβέμ, γκολέμι, μομέντι. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές. Ναι. Όχι, όχι. Το νέο το μάθατε, έτσι έκανε ο Αυγενάκης blog το Σαββίδη στο Instagram. Πω, μιλάμε ότι ο Ιώσης Σαββίδης δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν μπορεί να συνέλθει, δηλαδή τέτοια συμφορά. Το πρωί βάλαμε ό,τι υπήρχε σε μη φύγεις, γιατί φεύγεις, ό,τι τραγούδι υπήρχε. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα, 2310-287-888 για 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Λάρισα και για μία σακούλα κρέατα από το κροπολείο Μιχάλης. Πριν πάμε στο διάλειμμα σε 2-3 λεπτά για να συνδεθούμε μετά με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Να πω, επειδή με ρωτάει ο Δημήτρης για την αιμοδοσία, στις 22-12 είναι η 18η νομίζω. 19η. Αρχίσαμε να χάνουμε το λογαριασμό. Η 18η νομίζω 19η. Αιμοδοσία αθλητηρίων. Θα σας πούμε σχετικά όταν θα πλησιάζουμε εκείνες τις μέρες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστρέξετε όλοι, να δώσουμε αίμα στον συνάνθρωπό μας, να φροντίσουμε να δώσουμε ζωή σε έναν άγνωστο που τώρα μπορεί να μας ακούει και να δυσανασχετεί, μας ζαλίζει τώρα με το αίμα κτλ. Αλλά εύχομαι ποτέ να μην το χρειαστεί αυτός που με παίρνει τηλέφωνο, ή εμένα, ή τη Σοφία, ή τη Χρύσα μετά από την εκπομπή και λέει σως γιατί κεγόμαστε. Σως γιατί θέλουμε οπωσδήποτε αίμα να σώσουμε τον άνθρωπό μας. Πάμε γραμμές, πάμε να δούμε. Όχι. 2310-287-888. Να πάρουμε μια-δυο γραμμούλες ακόμα, προλαβαίνουμε, για να μπείτε στην κλήρωση για 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισας. Κάτσε να πάω εδώ να δω τι γίνεται στα μηνύματα. Λοιπόν, καλό στο παιδί, γεια σου Παυλάρα μου, καλημέρα στον Μενέλαο, καλημέρα στον Αθανάσιο τον Εξαδάχτυλο. Λοιπόν, κάτσε να δω, εδώ περίμενε. Γεια σου Αγγελική, γεια σου Χριστίνα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη, να είσαι καλά. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα Κωστή. Χαίρετε δηλαδή, το καλημέρα τώρα, ο Αστέρης. Λοιπόν, η Φωτεινή, ο Δημήτρης, η Άννα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα σκληρώσεις για εισιτήριο, είπαμε. 3 εισιτήρια και θα δώσουμε και αύριο, αυτό είναι βέβαιο. Και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και μεγάλο δώρο και από την Glimart Home, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Αλλά λογικά θα έχουμε και μία δωράκλα από το Λίθος Hotel and Spa για να σας στείλουμε για τρίμερο. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Θα μιλήσω λιγάκι για το ποδόσφαιρο, του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν επιτρέπετε. Ναι, σας ακούμε λίγο βραχνά όμως. Δεν πειράζει, την φωνή μου, φίλε μου, καλέ. Ναι, σας ακούμε, πείτε μου. Θα σας πω 5 πραγματάκια. Πρώτον, οι εκλογές που θα γίνουν ή τον Οκτώβριο ή το καλοκαίρι που μας έρχεται. Ναι. Τα πράγματα είναι απλά, ό,τι πει η FIFA και η UEFA. Ό,τι πει η FIFA και η UEFA. Σωστά τα λες. Ναι. Αλήθεια. Από την ώρα που δεν υπάρχει ομοσπονδία ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει Super League. Ναι. Από την ώρα που κάνει κουμάντο η FIFA και η UEFA. Όχι φίλε μου,
Ο Θόδωρος κάνει το κουμάντο, φίλε μου καλέ. Με εντολή ο Περέρα, ο Θόδωρος και φίλε μου καλέ. Ο Θοδωρίδης. Ναι, φίλε μου. Ναι, το παιδί του, το παιδί όχι του Σάββα Θοδωρίδη, και του Σάββα Θοδωρίδη έχασε τη γυναίκα του πήρε. Εντάξει, εντάξει, μην μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια, δεν μας απασχολούν. Όχι, θα πει, όχι, και θα σε πω κάτι, φίλε μου. Ναι. Να ξέρει κοκκόλλουν τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Είμαστε που με την καραμέλα, την πιπηλίνη δεξιά και αριστερά την καραμέλα. Δηλαδή δεν διάτρεπε κόσμο σανό. Ναι, ναι, μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει τι κάνουν. Τα οικογενειακά είναι μια άλλη υπόθεση. Όχι, σαν... μα πάει εθνικό ποδόσφαιρο, φίλε μου. Εμείς σαν ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ, είμαστε... Είπες ΠΑΟΚ, ποιος ΠΑΟΚ, επιτρέψτε μου, ποιος ΠΑΟΚ. Είμαστε περήφανοι, είμαστε περήφανοι. Ρωτάω, σαν παπαντής, σαν παπαντής, σαν παπαντής, ποιος ΠΑΟΚ. Μπορεί να μ' απαντήσετε σε παρακαλώ. ΠΑΟΚ ο αίτητος πρωταθλητής, ο Νταμπλούχος. Πού, σε ποιος το έχει κάνει έτσι, ποιος το έχει κάνει έτσι. Τι ποιος το έχει κάνει έτσι. Δεν είναι πρωταθλητής και αίτητος και Νταμπλούχος ο ΠΑΟΚ. Αν το έπαιρες το νόημά μου, το πιάνεις. Δηλαδή, το δίνει η FIFA και η UEFA. Δηλαδή, τη δίνει ο Θόδωρας. Δηλαδή, ο μεγαλομέτωχος της εταιρείας, να λέμε την αλήθεια του κόσμου, να γνωρίζει το κόσμο, το γνωρίζει ο προχωρημένος κόσμος, το γνωρίζει ο προχωρημένος κόσμος. Γιατί το γνωρίζει πολύ. Ποιος είναι ο μεγαλομέτωχος και ποιος δεν είναι μεγαλομέτωχος. Ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν λέει Σαββίδης. Ναι. Πού γεννήθηκε, ρε φίλε μου, καλέ. Πού γεννήθηκε, πού ήταν ο Φαντάρου, πού σπούδασε, πού βαθύστηκε, παρακαλώ. Γιατί πήγε, σταμάτα φίλε μου, να μιλήσω λίγα. Ναι, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, όμως πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Α, έτσι, δηλαδή η δικιά μου φωνή ενοχλεί σε εσάς. Καθόλου, καθόλου. Η δικιά μου φωνή ενοχλεί. Ενοχλεί, όχι, ενοχλεί. Ενοχλεί, είναι πολιτικές, θα πάω διαφημίσεις. Αν τι είναι τα άλλα, καθόλου, μα σε αφήνω να πεις ό,τι θέλεις. Σέβομαι πάρα πολύ αυτά που λες. Νικόλα, σε ακούω με πολύ σεβασμό. Από την ώρα που πάει στο ελληνικό προξενείο και παίρνει δύο διαβατήρια, ένα ελληνικό διαβατήριο με ταυτότητα και την πετάει στα μάτια του γραμματέα της ελληνική πρεσβεία και λέει ελέξει το είπε με στόμα, εγώ με λέει Γεωργιανός. Ένα το κατωμένο, δύο το κατωμένο. Από την ώρα που είπε ο UEFA... Είπε ο ίδιος εγώ είμαι Γεωργιανός. Ναι, άμα πάει το άμα πει τα site, άμα... Εντάξει, έγινε. Πάμε, γεια σας, ναι. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Τελείωσε εκπομπή, δεν προλάβαμε. Έλα. Τελείωσε εκπομπή. Έλα, έλα. Έλα προλάβαμε στο τελείωμα, έλα, έλα. Πάμε σε διάλειμμα. Στο τελείωμα. Έλα, έλα. Ναι. Πάμε. Προλαβαίνω να μπω μέσα. Προλαβαίνεις, έλα, πες μου. Ωραία, σου δίνω πέντε λέξεις. Πες τις. Κλόουν. Ναι, ναι. Κυρσάβας. Ναι. Βαγγέλας. Ναι. Καλτσόν. Ναι. Αβγενάκης. Αβγενάκης. Η δουλειά του κλόουν είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική. Όπως φαντάζομαι πολύ δύσκολη είναι και η δουλειά του Κυρσάβα και του Βαγγέλη. Βλέπεις, δεν πέφτω στην παγίδα, το εύκολο ήταν να πω ότι είναι κλόουν. Φοβάμαι με όλες αυτές τις δηλώσεις μη σκίσουν κανένα καλτσόν και έτσι θα στενοχωρηθεί πρώτος ή καλύτερος ο Αβγενάκης. Αυτά. Πάρε και τον κόκ. Ρίξε το πιο δυνατό σου κόκ. Δώσε τρία τελευταία να πω σε διάλειμμα. Βαγγέλης 006. Γεια σου Βαγγέλη. Φιλιά. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Γεια, γεια. Φιλιά. Σεβόμαστε πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι έχουν φάει τα νιάτα τους στα μάρμαρα της Τούμπας, έτσι. Και τους αφήνουμε και μιλάνε και λένε αυτά που θέλουν. Αλλά, έτσι, με πολύ σεβασμό σε αυτούς. Τους παλαιούς το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δώσουμε λόγο στον Κώστα Βασιλόπουλο, διευθύντη της Φόρτσα. Όλοι όσοι στείλατε μήνυμα και συνεχίζετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-4526 για τα τρία εισιτήρια και για τα κρέατα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθύντη της Φόρτσα, που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάλι μπόλικα και ωραία πράγματα. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ζούμε όλοι με την αγωνία αν το λαοφιλές σωματείο του Ολυμπιακού θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή όχι. Ζούμε με αυτό το άγχος. Κοίταξε να δεις, αυτό που έγινε μόνο έκπληξη δεν νομίζω ότι προκάλεσε σε κανέναν. Θυμίζω το πρωτοσέλιδο της Φόρτσα πριν από δύο εβδομάδες. Ναι, ναι. Πραξικόπημα, όνειρα και πραξικόπημα. Ήταν δηλαδή λίγο να μπορούσες να συνδέσεις τα γεγονότα
μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πρόθεση και στόχος τους είναι να δημιουργήσει να σηκώσουν σκόνη ενός του αγώνα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κυρίως, και βέβαια να δημιουργήσουν εντυπώσεις και αν καταφέρουν να προκαλέσουν ένα πραξικόπημα. Ο Ολυμπιακός είναι φανερό ότι δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να συμμετέχει με κανονικούς όρους σε ένα πρωτάθλημα. Ποιοι είναι οι κανονικοί όροι τώρα? Οι κανονικοί όροι είναι ότι δεν ευνοείται κανένας και παίζονται τα παιχνίδια στα γήπεδα και κρίνονται τα αποτελέσματα από την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Αυτό δεν είναι ανεκτό από έναν οργανισμό όπως ο Ολυμπιακός, που έμαθε επί 20 χρόνια να παίρνει τα πάντα με το έτσι θέλω. Ναι. Αυτό συνέβαινε, η κανονικότητά τους αυτή είναι. Ότι παίζουν όλοι για να παίρνουμε εμείς τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Αυτό άλλαξε την τελευταία τριετία μετά την επανάσταση. Γιατί η επανάσταση ήταν του ΠΑΟΚ να μην κατέβει στον τελικό, να παίξει με τον, στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, και ξεκίνησε μια έτσι αλλαγή που έφερε τα πάνω κάτω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι έφερε αυτή η αλλαγή? Έφερε την έναρξη της εξυγίανσης. Δεν τους αρέσει καθόλου και την ειρωνεύονται την εξυγίανση, γιατί εξυγιάνθηκε το ποδόσφαιρο από αυτούς. Από αυτούς εξυγιάνθηκε το ποδόσφαιρο. Αυτό από τους Βιντζίκηδες, τους Σαρίδες, από τους Μίτσιους, Όπουλους, από τους Πάθες, τους Καλογερόπουλους. Από, αυτού, από αυτούς όλους εξυγιάνθηκε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από όσους αποτελούσαν δεκανίκια του Ολυμπιακού και επί σειρά ετών έκαναν τα πάντα για να κατακτά ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Το πώς δεν τους ενδιέφερε. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να το κατακτήσουν. Δεν μπορούν λοιπόν να συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα ότι είναι σε όρους με τις άλλες ομάδες. Τους είναι αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρχει πέναντι στον Παράλες στο 90, και αν υπάρχει δεν δίνεται. Τους είναι αδιανόητο ότι μπορεί να δοθεί πέναντι στον Όφη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τους είναι αδιανόητο ότι μπορεί να αποβληθεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος σε παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκης. Ναι. Ήταν άμαθοι από τέτοιου είδους καταστάσεις. Διότι είχαν μάθει να προστατεύουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους με όλα αυτά τα δεκανίκια που χρησιμοποιούσαν τόσα χρόνια. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν ότι με αυτούς τους όρους δεν πρόκειται να ξαναδούν τίτλο, εκτός και αν επενδύσουν, όπως έλεγαν σε όλους εμάς, να κάνουμε επί σειρά ετών, αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Έστειλαν μια επιστολή την οποία δεν κοινοποίησαν σε κανένα, στον κύριο Αργενάκη, και ο κύριος Αργενάκης αμέσως αποφάσισε να τους καλέσει σε συνάντηση. Όλα αυτά πριν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται να παίξουν τον ΠΑΟΚ να δημιουργεί, και θέλουν από τώρα να δημιουργήσουν ένα άλοθη. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι όλο αυτό που, τη φασαρία και η σκόνη που σήκωσαν, θα γυρίσει μπούμεραν και εναντίον τους. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει στα ίσα. Θέλει να ευνοείται. Εάν δεν ευνοείται, δεν υπάρχει κανονικότητα κατά τον Ολυμπιακό και δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Ξέχασε και πώς είναι. Είναι απορίας άξιο. Ναι, ξέχασε και πώς είναι. Είναι απορίας άξιο. Σε αυτές τις φάσεις που περιγράφουν, έχουν βάλει τη φάση του Παράλες και τη φάση της ανατροπής του παίκτη του Όφη. Θα τους διέφυγε. Να σε ποιες φάσεις έχουν αδικηθεί. Αδικηθεί, ναι. Πού αδικήθηκαν? Πέρσι στην Τούμπα που έχασε τα Αυγά και τα Πασχάλια και το σκορ δεν ήταν 8-0, γιατί ο ΠΑΟΚ κράτησε χειρόφρενο, ο καλός ο κακός, αυτό είναι άλλο θέμα. Πρόπερσι που δεν έπαιξαν γιατί τραυματίστηκε από το... Σερπαντίνα. Από την κουτσουλιά του Χελιδόνη ο... Γκαρθία. Ναι, ναι. Πού αδικήθηκαν, σε ποιο παιχνίδι αδικήθηκαν? Αντιθέτως είναι πολλά τα παιχνίδια που μπορεί κάποιος να πει ότι ευνοήθηκαν. Και αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί διαιτητές αποτελούν παρελθόν. Γιατί στο πείμος και συνεχόμενα ευνοούσαν τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Είναι πλέον, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είναι περίγελος σε όλη την Ελλάδα. Είναι περίγελος. Διότι εφόσον, κύριε, έχεις τόσο καλή ομάδα και επενδύεις, και κέρδισε. Ποιος σου απαγορεύει να κερδίσεις? Στο άκουσμα ότι θα έρθουν ξένοι διαιτητές στο ΒΑΡ, ξεσηκώθηκαν. Τρελάθηκα. Γιατί θέλετε Έλληνες? Αφού δεν τους εμπιστεύεστε τους Έλληνες. Εσείς δεν λέτε, ο Σάββας ο Θεοδωρίδης δεν είπε ότι οι Έλληνες διαιτητές, ξέρω εγώ, δεν μπορούν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, η ΕΠΟ, ο Περέιρα, ο Γραμμένος κτλ. Ωραία, αυτές τα λεφτά είναι ξένοι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα. Έλληνες δεν θέλετε. Ξένους δεν θέλετε. Τι θέτε, τέλος πάντων? Να μας πούμε. Έχω τον Γραπαπά και τον Θεοδωρίδη στο ΒΑΡ. Με αυτό σου λέω ότι τι θέλετε για το ΒΑΡ, Έλληνες? Άρα εμπιστεύεστε τους Έλληνες διαιτητές. Άρα τελειώνει το παραμύθι σας. Δεν θέλετε Έλληνες, άρα θα έρθουν ξένοι. Γιατί φωνάζετε? Τι φοβάστε δηλαδή, ότι θα πειραστούν οι ξένοι διαιτητές από ποιον, τον ΠΑΟΚ?
Η μόνη ομάδα που έχει παράπονο από ξένους διαιτητές είναι ο ΠΑΟΚ. Να συμφωνώ να παρεθμίσω και τα παιχνίδια. Πέρσι με την ΑΕΚ. Πέρσι με την ΑΕΚ. Πέρσι με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και τα δύο μας. Πέρσι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Πέρσι με τον Άρη του Χαριλάου, ανεξάρτητα ήταν ο ΠΑΟΚ που κέρδισε. Ναι. Ο Ολυμπιακός από πού αδικήθηκε από ξένο διαιτητή. Από Έλληνα. Όλη η επιχειρηματολογία έχει να κάνει με το άλοθη που θέλουν να δημιουργήσουν στο εσωτερικό του οργανισμού του Σκοστή. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Δεν μπορούν. Και φοβούνται και αυτό που έρχεται. Ναι, φοβούνται και αυτό που έρχεται. Και αποδεικνύεται ότι δεν περίμεναν ότι θα είχαν αντιδράσεις από το εσωτερικό. Διότι και ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν μπορεί. Δηλαδή υπάρχουν και φιλαθλοί υγιώς σκεπτόμενοι που αγανάκτησαν το Σάββατο. Τι είναι αυτά που κάνετε, τι λέτε. Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε. Από ένα πρωτάθλημα που έχουμε πάρει 44 εμείς να αποχωρήσουμε. Ναι. Είναι αυτή η μερίδα που σηκώθηκε και έφυγε στον τελικό κυπέλλο. Ναι. Ναι. Είναι παράδοση ανεφόρων. Ναι. Από πού να αποχωρήσουμε δηλαδή. Από ένα πρωτάθλημα 44 έχουν πάρει. Έτσι δεν είναι. Και ο κλείνος του Ολυμπιακού αναρωτιέται από πού να αποχωρήσουμε. Από εμείς το παίρνουμε. Τι να αποχωρήσουμε. Να το πάρει ποιος. Να το παίρνουμε ένα φαγόνα δηλαδή. Ναι. Είναι τρομερό δηλαδή η εξέλιξη. Είναι αστεία, είναι τεράστιο το αυτογκόλ για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Να αποχωρήσουμε από το πρωτάθλημα εάν τι, εάν δεν ευνοούμαστε. Και ο Γιαννάκης ως έταξε. Σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά άνθρωπος που θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Ολυμπιακού έταξε να κάνει συνάντηση. Δεν ξανά αύριο μια επιστολή ή ο Βόλος ή ο Όφη θα κάνει συνάντηση. Φαντάζομαι ότι θα τους πει στην ευχή του Θεού θα τους πει. Αυτό θα έπρεπε να πει κιόλας. Θες να φύγεις, κύριε. Ορίστε. Φύγε. Αυτό οφείλει να κάνει ένας υπουργός. Στο καλό. Έτσι. Ορίστε. Ελεύθερο. Ναι. Τι να κάνουμε. Με το ζόρι δεν κρατάμε κανέναν. Δηλαδή. Ναι. Έφυγε και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Και. Ιω. Τι έγινε και. Δηλαδή. Τίποτα. Τι να γίνει. Δεν ξέρω αν είχε δίκιο για άδικο. Λέω έφυγε και είτε ο καθένας που θέλει να κάνει. Και πάω. Αποχώρησε από το κύπελο. Υπέστη τις συνέπειες. Βεβαίως. Δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν συνεχίστηκε η διοργάνωση του κυπέλλου εκείνη τη χρονιά. Μια χαρά συνεχίστηκε, έπαιξε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο τελικό, πήρε τον κύπελο. Τι αντιλαμβάνομαι, τι θα πει, αποχωρούν ποιοι και γιατί. Αποχωρεί ο Ολυμπιακός γιατί δεν ευνοείται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι γιατί αδικείται, γιατί δεν ευνοείται. Λιβερό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ευνοείται. Δεν θέλουν Έλληνες, δεν θέλουν ξένους, τι θέλουν, να μας πούν ποιους θέλουν. Να επαναφέρουν το Σπάθο, το Μίτσιο, τον Καλογερόπουλο. Και τον παπά. Να το πούμε. Θέλουμε σε κάθε αρκίνη εμείς μπορούμε να παίξουμε μόνο με αυτούς τους διαιτητές. Αισθάνονται οι παίκτες μας πιο άνετα. Πιο χαλαροί. Πιστεύω. Είναι ένα τεράστιο τον γκολ που τους έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα και δεν μπορούν να το διαχειριστούν τώρα πλέον. Έχει ανοίξει τόσο πολύ. Είναι τόσο μεγάλες οι αντιδράσεις. Δεν μπορούν να το μαζέψουν. Των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Μα τι να μαζέψουν. Σου λέει ο κόσμος να φύγουμε ρε φίλε. Να φύγουμε. Από πού να φύγουμε. 44 πρωταθλήματα πήραμε. Να φύγουμε. Και να φύγουμε γιατί. Γιατί να φύγουμε. Αυτό είναι ο κόσμος δηλαδή που σκέφτεται δεν λίγο. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ. Είναι μια δήλωση αδυναμίας να αντιμετωπιστεί ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σεβίλη. Αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν περίμεναν, αυτοί περίμεναν ότι θα συσπηρώσουν τον κόσμο με αυτή την κίνηση. Θεωρώντας ότι όλοι είναι σανοφάγοι. Δεν είναι όλοι σανοφάγοι. Σου λέει τι, πέρυσι πρόπερσι δεν παίξαμε. Για ένα χαρτί. Γιατί τα διαβάζω και αυτά στο Facebook. Πλέον έρχονται όλα στην επιφάνεια. Βέβαια, βέβαια. Πρόπερσι δεν παίξαμε για ένα χαρτί. Φοβηθήκαμε. Γίναμε περίγελος. Πέρσι μας έβαλαν 3, μπορούσαν να μας βάλουν 8. Και φέτος τώρα που έρχονται εδώ να τους κερδίσουμε, υποτίθεται ότι έχουμε καλή ομάδα, φοβούμαστε να παίξουμε. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, στα φόρα υπάρχουν σχόλια πλέον, είναι στο διαδίκτυο ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια αντίθεση. Τι να μην υπάρξει. Να αποχωρήσω, από πού. Δεν με αρέσουν τα πλακάκια στο μπάνιο μου και φεύγω. Από το σπίτι μου, να φύγω. Σπίτι τους ήταν τόσα χρόνια, Κώστα. Γι' αυτό το κάνουν όμως, γιατί ήταν τσιφλίκι τους τόσα χρόνια και έτσι είχαν μάθει. Εγώ τα σπίτι, έτσι. Ναι. Έτσι. Από πού να αποχωρήσουν δηλαδή, ας αποχωρήσουν. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα έλεγε κάποτε ο ΠΑΟΚ και γελούσανε. Τώρα γελάμε εμείς. Και ο ΠΑΟΚ τα έλεγε γιατί αδικούνταν. Φυσικά. Όχι γιατί δεν ευνοούνταν. Αυτό που δημιουργούν, αυτή τη φασαρία είναι γιατί δεν ευνοούνται. Πουθενά δεν είναι αντικείμενος ο Ολυμπιακός. Πουθενά. Δεν θέλουν ξένους στο ΒΑΡ. Μα αφού τους Έλληνες κάνετε πολύ και τους θέλετε. Ξεκάθαρα το λέει ο Θεοδωρίδης. Τι θέλετε στο ΒΑΡ, να καταργήσουμε το ΒΑΡ. Α, οκ, εντάξει. Να μην έχει ΒΑΡ στους αγώνες του Ολυμπιακού.
να έχει όλου του άλλου αγώνε, αλλά στου αγώνε του Ολυμπιακού να μην έχει. Και που είχε, τι έγινε, σου λέει ο άλλο. Και που είχε, έδειχνε ότι ήθελε. Κώστα, πάντως υπάρχει. Να τώρα, ναι. Κατάλαβαν ότι και για το ΒΑΡ υπάρχει πλέον. Έχει πατηθεί το κουμπί τη ανησυχία. Σου λέει τι γίνεται εκεί. Βέβαια. Το βλέπουν και στην UEFA. Βέβαια. Τα μηνύματα στάνουν παντού. Βέβαια. Δεν θέλουν τον Περέιρα. Δεν τον έφερε ο γραμμένος. Την επιτροπή. Δεν την έχει φέρει η ΕΠΟ. Η UEFA και η FIFA τους έφεραν στην Ελλάδα. Στην οποία η UEFA είναι ο γιος του Σάββα Θοδωρίδη. Ας συνονοηθούν μεταξύ τους. Η FIFA έχει καταστήσει εδώ τον Περέιρα, τον Φούσεκ και όλη αυτή την επιτροπή. Ναι. Παρακολούθησης της κατάστασης. Δεν πήγε η ΕΠΟ να ζητήσει επιτροπή. Η FIFA έρθε και είπε, όπα, θα στείλουμε επιτροπή. Ωραία. Με την ΕΠΟ με την επιτροπή της UEFA δεν θέλουν. Με την επιτροπή της UEFA δεν θέλουν. Με ποιον θέλουν. Ναι. Δηλαδή, για αυτός τον γκολ. Ήθελαν κάτι να πούνε, να δημιουργήσουν άλλα τι. Έπεσε σε παγίδα μόνοι τους. Μόνοι τους. Πολύ μεγάλη παγίδα και παρέσυρε σε παγίδα και τον Αδιανάκη. Νομίζω ότι βαδίζει ολοταχώς προς την έξοδο από την κυβέρνηση. Αν δεν είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο, ναι, αλλά ναι. Αυτή η κατάσταση είναι εξωφρενική. Έχει προκαλέσει ο Τσούρο μεταξύ συναδέλφων του, ξαναπώ, μέσα στη Βουλή και στο κόμμα, θεωρώντας ότι είναι εκεί για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Πολλές φορές το συζητήσαμε και είπα μακάρι να κάνω λάθος και μακάρι να τον αδικούμε. Ο τρόπος όμως που λειτουργεί αποδεικνύει ότι δεν τον αδικούμε. Αποδεικνύει ότι έχει μια πρεμούρα εξυπηρέτησης των επιθυμιών του Ολυμπιακού. Αυτός θα είναι ο λόγος που ο Αδιανάκης αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί εκτός κυβέρνησης. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα αρχίσει να υπομίζεται τις ευθύνες των πράξεων του Αδιανάκη και ο Πρωθυπουργός. Με την επιλογή Πρωθυπουργού, ναι, ναι. Αδιανάκης. Ναι, ναι, ναι. Η επαστηριτώση με τη δική του υπογραφή έγινε Αδιανάκης. Φυσικά, υπουργός. Φυσικά. Εδώ έκανε μπλοκ το Σαβίδη, τον Ιω Σαβίδη, τον Γιώργη Σαβίδη, τον έκανε μπλοκ στο Instagram. Δεν του άρεσαν αυτά που έγραφε ο Σαβίδης. Ναι, γιατί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Δεν γίνονται αυτά μπλοκ. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, δηλαδή δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Να τον αντιμετωπίσει, να απαντήσει, αφού είναι ενεργός ο κ. Αβγενάκης στα social media. Μας βγαίνουν τα σχόλια από κάτω. Δεν είπε κάτι ο Σαβίδης. Γιατί δεν αφήνετε τα σχόλια που βάζουμε, λέει, που υπάρχουν εις βάρος του Ολυμπιακού, όχι βριστικά. Έπεφτε μαχαίρι κατευθείαν, λογοκρισία. Αυτή είναι η δημοκρατία, σας λέει. Και τον έκανε μπλοκ. Τέλεια. Πονάει πόδι, κόβει πόδι. Έτσι. Αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες. Σε άλλα κράτη. Είναι λίγο τώρα, δεν είναι τα social media, τώρα είναι μια άλλη διαδικασία. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει ο υπουργός. Στην ουσία. Ο υπουργός και τι κάνει ο Άγγελος. Ναι, 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 ναι. Στην ουσία. Στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram. Με τα σπούκια μου είναι και λίγο αδιάφορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε τώρα για σοβαρές καταστάσεις, οι οποίες χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης. Είναι πλέον θέμα πρωθυπουργού. Εάν η κανονικότητα είναι της σημερινής κυβέρνησης ο Ολυμπιακός να ευνοείται, πρέπει να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Εάν η κανονικότητα είναι ίσως αποστάσεις από όλους, επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Γιατί αυτό ευαγγελίζεται και εγώ το πιστεύω ότι αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Ίσως αποστάσεις από όλους. Ο Αβγενάκης όμως προφανώς έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η στάση του. Τον τους φώναξες, λες, τον Ολυμπιακό, τον κάλεσες, δεν τι κατάλαβα. Όποιος αδικείται δηλαδή θα πηγαίνει στον μπαμπά Αβγενάκη να του παράσχει παρηγοριά. Όποιος δεν ευνοείται μάλλον θα πηγαίνει στον Αβγενάκη να του παράσχει ο υπουργός παρηγοριά. Γιατί δεν ευνοείται. Αν μιλάμε τώρα ακόμη για κωμικοτραγικές καταστάσεις, έτσι. Τελείως. Μα εδώ δεν ζήτησε ο Ολυμπιακός συνάντηση. Ο Αβγενάκης προσέτρεξε αμέσως μόλις το παιδί έκλαψε. Να μην φύγει ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν είναι φοβερό. Δεν ζήτησε ο Ολυμπιακός συνάντηση. Έτσι. Αμέσως. Είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Μπορεί να επιβιώσει σωματείο, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να συμμετέχει σε πρωτάθλημα, γιατί αυτομάτως δεν μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Τι να μιλάμε σοβαρά. Σου λέω κάποτε αυτά, τέτοια ρητορική κάποιες φορές είχε πάω. Ναι, αλλά είχε υποστεί σφαγές όμως, όπως είπες και νωρίτερα, έτσι. Δεν έχει σημασία. Είχε χίλια δίκια να φωνάζει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να φωνάζεις, χίλια δίκια είχε, να φύγεις δεν μπορείς. Ναι. Πού να πας. Ναι, ναι. Να πας πού. Στον μπάσκετο και είναι επικρατεί ένα μπάχαλο. Υπάρχουν άλλες διοργανώσεις σε οποίες συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Οκ. Okay. Στο ποδόσφαιρο που θα πάει να συμμετέχει. Και δεν είναι συμμετοχή. Πού, πουθενά. Τι να παίζεις, φιλικά με τις πρώην ομάδες του. Το Λεβαδιακό, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Τον Εργοτέλη.
Αυτό έκανε τόσα χρόνια βέβαια. Αυτό έκανε τόσα χρόνια. Εμένα ξέρετε μου κάνει εντύπωση Κώστα ότι έχουν ξεσυνηθίσει πώς είναι να παίζεις κανονικά. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια. Έμαθαν, μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Ποδοσφαιριστές, παράγοντες, αυτά, ο κόσμος τους που τώρα όλο αυτό βγάζει ένα φόβο, ένα παραλήρημα, ένα πανικό. Ξέμαθαν, να το πω έτσι απλά. Με μια λαϊκή έκφραση. Ξέμαθαν και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν. Τους είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δεν μπορούν. Εντέλος αδύνατο. Πάντως αυτή τη φορά. Η εξέλιξη, μάλλον και οι εξελίξεις θα είναι καθοριστικές. Επαναλαμβάνω και για τον κ. Αβγενάκη και για τον Ολυμπιακό και για την ίδια την κυβέρνηση. Ναι, ναι. Θυμάμαι αυτό που μου έλεγες προηγούμενες μέρες εδώ στον αέρα που μας έλεγες και προς τα εκεί οδηγείται η όλη ιστορία. Προς τα εκεί. Δεν είναι φανερό ότι πάει για πραξικόπημα. Ναι. Ενοχλήθηκαν από τους Έλληνες που την προηγούμενη εβδομάδα και σε μία εβδομάδα ακριβώς. Έκαναν αυτό. Σαν προφητικό ήταν το πρώτο σχέδιο. Δηλαδή... Μα αφού φαινόταν ότι πάνε εκεί. Πάνε να το διαλύσουν. Προσπαθούν να το διαλύσουν, να το κοινάξουν τον αέρα. Ναι. Επειδή δεν μπορούν να το κατακτήσουν, λέει ή εμείς ή κανείς. Ναι. Αφού δεν μπορούμε να το πάρουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει χάσει έδαφος και δεν έχει αγωνιστικές δυνατότητες να το διεκδικήσει, να το διαλύσουμε. Να το υποβαθμίσουμε, να το υποβιβάσουμε, ναι, να το τελείσουμε. Τελικά ξετελείζονται οι ίδιοι. Ο Κούκας είπε προχθές ότι πρόκειται το φετινό, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 βαθμούς, αλλά θέλει να φύγει. Εντάξει, okay, αν υπάρχει ένα γλυκός που μπορεί όλα αυτά να τα βάλει σε σειρά και να τα συνδέσει, εγώ πάω πάσο και θα τον ακολουθήσω. Μα τέτοια εποχή είχαν μάθει να προηγούνται με 15 και με 20 βαθμούς. Δηλαδή το ότι βρίσκονται εκεί οφείλεται, είπαμε, σε 2 αδικίες, σε 2 πέναλτι που δεν δόθηκαν. Και παρόλα αυτά σκούζουν και φωνάζουν. Δεν γίνεται. Σήμερα η βαθμολογία θα έπρεπε να είναι με τον Ολυμπιακό στο -4, δηλαδή -2 από τον ΠΑΟΚ. Και ακολουθεί το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν μπορούν, δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν έχουν και καμία εμπιστοσύνη στις αγωνιστικές δυνατότητες της ομάδας. Καμία εμπιστοσύνη, καμία. Φαίνεται. Και προσπαθούν σου λέω να δημιουργήσουν άλλοτε. Σε περίπτωση που ιτηθούν ή που δεν κερδίσουν, ορίστε τι έγινε. Ρε, τι έγινε, τι παντού, τι έγινε. Άλωθη. Δηλαδή. Χτίζουν άλωθη, δικαιολογία, έτοιμη. Ναι, αλλά δεν φανταζόντουσαν ότι δεν θα το καταπιεί αμάσιτο η μάζα του Ολυμπιακού. Ακόμα και ο δικός του κόσμος ξύπνησε. Μια μερίδα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Είναι χονδροειδές αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να πείσουν ότι αδικούνται. Γιατί είναι προφανές ότι το πρόβλημα είναι πως δεν ευνοούνται. Ναι. Τουλάχιστον Κώστα αυτή τη φορά δεν έφυγαν πριν το μάτς. Ήθελαν να φύγουν 2 εβδομάδες πριν. Υπάρχει μια... Έτσι. Γιατί την άλλη φορά κατέβηκαν και δεν έπαιξαν. Τώρα θέλουν να φύγουν 2 εβδομάδες πριν. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Τι να πω. Γελάει πραγματικά ο κόσμος. Δεν έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτόν τον Ολυμπιακό δεν τον χρειάζεται μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται έναν Ολυμπιακό που θα παίζει για να κερδίσει και να υπερασπιστεί τους τίτλους του και το όνομά του, την ιστορία του και τη φανέλα του. Αυτόν τον Ολυμπιακό που θέλει να κερδίσει, σαν με το έτσι θέλω, δεν τον θέλει κανένας. Κανένας. Ούτε ο κόσμος του Ολυμπιακού, ούτε ίδιοι. Ούτε ίδιοι. Όχι. Μάλιστα. Όχι, όσοι τουλάχιστον σκέφτονται σοβαρά. Υγιώς. Ακόμα ναι. και οι οπαδοί, όχι μόνο οι φίλοι, και οι οπαδοί. Σε θελήσω ότι γελάει μαζί τους όλη η Ελλάδα σήμερα. Όχι μαζί τους, με τον Ολυμπιακό. Με τους διοικούντες. Επιστολή. Σε ένα ελευθερόλευκο μέσο γράφει 50 σελίδες, σε άλλο γράφει 17 σελίδες. 18 σελίδες, ναι. Δεν ξέρουν ούτε παραλήρημα. Παραλήρημα. Εκτός αν πρόκειται για πολλές επιστολές, δεν ξέρω. Κάναν περίληψη, δεν ξέρω. τι να πω. Κώστα μου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, έχουμε αρκετά πράγματα. Ήθελα να συζητήσουμε για τη συνέντευξη, την υπέροχη συνέντευξη Βιερίνια, κάθε του κουβέντα. Τη ρουφάει ο κόσμος στη Φόρτσα, αλλά θέλω να μην το κάνουμε έτσι βιαστικά. Αύριο θα έχουμε όλο το χρόνο, ελπίζω. Αύριο θα έχουμε έτσι, χρόνο, να συζητήσουμε, γιατί είπε πολύ σημαντικά πράγματα ο αρχηγός. Όταν μιλάει, πρέπει κάθε του κουβέντα να τη μετράμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε στη Φόρτσα. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Καλά, συνέχεια σε ένα καλό σχόλιο για το προγραμματισμό. Να σε καλά. Αυτά. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλή! Δώσε μου λίγο 4 νούμερακια από το 1 μέχρι το 22. Το 3. Ναι, τι ωραία φωνή. Μπράβο, Μαριλή, τη φωνή του Χρήσανθου την κάνεις ίδια. Το 5. Ναι. Πόσα θες. 3, 5, άλλο ένα. Το 7 της θύρας 7.
Το 7, τώρα θα βγω έξω σου, τώρα θα σου πω. Και ένα ακόμα. Και τη στήρα 4. Μπράβο, μπράβο παιδί μου, έβγε. Έβγε. Λοιπόν, πάω να δώσω τα, σε πρώτη φάση τα εισιτήρια, τα εισιτήρια. Λοιπόν, τα εισιτήρια είναι ο Κώστας Τζιάρος σε 983, κερδίζει το ένα εισιτήριο. Λοιπόν, ο Παπάς Δημήτρης σε 555 το δεύτερο. Λοιπόν, ο Πέτρου Χρήστος σε 717 το τρίτο. Και να δώσω και τα κρέατα, να δώσω και το τσιτσί. Το τσιτσί, η Δήμητρα Μακρύ, 6997 σε 429. Δήμητρα Μακρύ, κρέατα για να χτίσουμε τα κορμιά και να εξασκήσουμε τους μαγουλιακούς. Καλησπέρα, καλή διαιτητική εβδομάδα, τέλεια. Αυτή είναι η τυχερή, τους είπα, δεν φεύγει κανένας, έρχεται Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά, σας υπενθυμίζω τους δύο χορηγούς, Climart και Climart Home. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε στη Γραβιά 67, ηλεκτρικά, ψήξη, θέρμανση, κορυφαίος, Daikin, Κώστας και Οσές και ό,τι άλλο θέλετε, 9-17-46 και βέβαια ψητοπολείο Αθηνά, πλατεία Τεψιθέας, Αμπελοκήπων 10, εκλεκτά κρέατα από το κρεπολείο Μιχάλης, 600-655 τη Λιβεριά. Bye, 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 bye!